έδωσε το χεράκι του ένα στον άλλον και λένε. Δεν λέει ο Κοκκινάκης βέβαια. Συγγνώμη, δεν άκουσα, αλλά ήταν σαν να την άκουσα. Ήθελε όμως να το ακούσει, πιστεύω, κατά βάθος. Και μετά έρχεται και μας κάνει χώμα ο Γιάννης Σπαλιάρας, διαβάζοντας τα μηνύματα της μαμάς του. Ένα «Σ' αγαπώ ρε μάνα μου» από έναν 40 φεύγα, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, από έναν άντρα έτσι. Δύο μέτρα που λέμε, παλικάρι, ναι. Και το ακούσαμε και λιώσαμε πραγματικά αυτό το «Σ' αγαπώ ρε μάνα μου», γιατί κερδίσανε το έπαθλο επικοινωνίας 15 θέσεις. «Σ' αγαπώ ρε μάνα μου». Ναι, ναι, ναι. Εγώ στη μάνα του Σπαλιάρα θέλω να στείλω τα παγωτά της καρδιάς μας στα κρυκλή. Με τις μαμαδίστικες γεύσεις. Παρακαλώ, σημειώστε το τηλέφωνο της κυρίας Σπαλιάρα. Θέλω να τη στείλω ξέχωρα με τα δώρα που δίνω, τα κρυκλή της καρδιάς μας. Έτσι η γυναίκα να τρώει κανένα παγωτάκι ωραίο, γευστικό, μαμαδίστικο, υπέροχο, τέλειο. Και να σκέφτεται πότε θα έρθει τα γόρια της να το ταΐσει και αυτό λίγο παγωτάκι. Έκλαψε. Νόστιμο και ωραίο. Αν ήξερε ότι δίνεις και παγωτά και δεν μπορεί να τα φάει, θα κλαίγε και εσύ. Θα τα φάει η μανούλα, η οποία στεναχωριέται τώρα. Ανησυχεί για το παιδάκι της, είμαι σίγουρη. Όπως και όλες οι μαμάδες, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Αλλά ξεπερνάω τραυματισμούς και προβλήματα και με τη βοήθεια του Θεού θα έρθω δυνατός και θα σου μαγειρεύω εγώ. Μανά μου, σε λατρεύω. Ωραίο, ναι. Μάνα μου, σε λατρεύω, θα γυρίσω δυνατός και θα σου μαγειρεύω εγώ, τη έγραψε. Συγκινήθηκε το κοριτσάκι μου για την μανούλα που άκουσα. Όλοι συγκινήθηκαμε. Ήταν από τις λίγες στιγμές του Survivor που μας άγγιξαν έτσι. Γιατί ό,τι ηλικία και να φτάσεις, ρε παιδί μου, το «μάνα, σ' αγαπάω και σε λατρεύω» θα το λες και θα βουρκώνεις. Αυτό ισχύει πάντα και λίγο αργότερα είπε και στο συμβούλιο ο άνθρωπος ότι έχασε ξαφνικά τον μπαμπά μου και δέθηκα πιο πολύ με τη μανούλα μου. Γιατί τώρα είναι διπλός ο ρόλος, να συρρίξει και τη μαμά του, να συρρίξει και τον εαυτό του, να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μα το είπε ότι μπήκε για το έπαθλο για να στηρίξει την οικογένειά του, η οποία αποδομήθηκε μετά τον ξαφνικό θάνατο του μπαμπά του. Το έχει πει επανειλημμένος. Ναι.